Καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις αγχώς? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήρθα η στιγμή και πάω. Όχι, νομίζω αγχωμένη ήμουνα, γιατί όλα τα διαδικαστικά ήταν λίγο δύσκολα. Ξέρεις, όλα είναι τελευταία στιγμή ως συνήθως. Έτσι έτρεχα μέχρι τις 12 το βράδυ χθες, αλλά τελείωσα όλα τα διαδικαστικά, το ρούχο έχω, όλα είναι έτοιμα, οπότε είμαι έτοιμη να πάω να το... Τις βαλίτσες τι γούρια έχουμε βάλει? Στις 8 βάλιτσες που κουβαλά. Έχουμε πάρει μερικά πράγματα. Γούρια θεωρούνται, δεν ξέρω, πάντως ναι. Κάποια πράγματα. Τα στοιχήματα σε δείχνουν σε μια πάρα πολύ καλή θέση. Τα βλέπεις εσύ αυτά? Δεν έχω ιδέα, αυτό ήθελα να σου πω καθόλου. Δεν έχω κοιτάξει, ίσως από την αρχή λίγο μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν έχω κοιτάξει τίποτα, ίσως και τελευταίους 3 εβδομάδες και ούτε έχω ακούσει τίποτα. Εγώ έχω πάρει πολύ συνειδητοποιημένα αυτή η απόφαση και προφανώς για μένα μέσα μου δεν θα αλλάξει τίποτα με καμία θέση. Ούτε με την πρώτη, ούτε με την τελευταία. Ξέρετε πολύ καλά τι κάνω. Αυτή θα παραμείνω, είτε βγω πρώτη, είτε βγω τελευταία. Δεν θα αλλάξει τίποτα ούτε μέσα μου, ούτε σε αυτό που κάνω. Θα πάω και όπου βγει. Τι μπορεί να σου είπε για να σου πάρει το άγχος και να πάρει? Έλα τώρα, τι να μου πει τώρα η κόρη μου αυτά που θα έλεγε κάθε κόρη σε κάθε μάμα. Εντάξει, κάνω λίγο διαφορετική δουλειά από πολλές άλλες κανονικές ίσως μαμάδες. Καλή επιτυχία φαντάζομαι, θα είναι και μαζί μου εκεί και η μαμά μου και η κόρη μου. Όσο με αγχώνει τόσο με πορώνει ότι θα είμαι εγώ πρώτη που θα πατήσω στο Τελ Αβίβ σε αυτή τη σκηνή. Θα το καταφέρω. Εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Μια χαρά. Στη σκηνή θα σε δούμε με 4 χορευτές. Ναι, αφού το ξέρεις. Καλύτερα από μένα τα ξέρετε κάποια βράδυ. Μαλλί, ρούχα. Ρούχα, μόνο που μπορώ να σας πω, δουλέψανε πάρα πολύ και δούλεψαμε όλοι πάρα πολύ. Μυρώ σε συνεργασία με Μαλίγια. Το πρόβλημα με τη μέση σου, εντάξει τώρα. Δεν θέλω καθόλου να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε θέλω να το σκέφτομαι πλέον. 80% έχουν συνέλθει τα δάχτυλά μου στο δεξί μου πόδι. Δεν πετάω, αλλά ελπίζω να καταφέρω να ανέβω στο τακούνι και να βγω, γιατί εντάξει, μια φορά πας στην Eurovision ήθελα και θέλω να βγω ωραία και καλά. Ποια να είμαι θέση εκεί. Ικανοποιημένη τα αυτά? Εγώ είμαι ικανοποιημένη με οποιαδήποτε θέση. Εσύ? Με την πρώτη. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα. Τι πιστεύεις ότι θα ευχαριστηθείς την Eurovision? Πάω να ζήσω μια υπέροχη εμπειρία και θέλω μέσα σε λεφτά να ευχαριστήσω, εννοείται, την Ελλάδα, γιατί μου έδωσε όλες τις βάσεις για να φτάσω εδώ που έχω φτάσει, και στην Κύπρο μας που προσθέτει αυτή τη στιγμή τόσο όμορφο χρώμα στην πορεία της ζωής μου και της καριέρας μου. Η Έλενα Παπαρίζου είπε πάρα πολύ κολακευτικά σχόλια για σένα. Όλοι μου έχουν στείλει μηνύματα. Ωραία είναι όλα τα μηνύματα, γιατί αντιλαμβάνομαι πως, τουλάχιστον έτσι όπως ξέρω όλους αυτούς τους ανθρώπους, είναι ειλικρινείς και αληθινοί και μου γράφουν με την καρδιά τους το μήνυμα. Οπότε... Για την Κατερίνα Ντούσκα την έχεις δει, θα τη δεις τώρα, θα βρεθείτε. Εμείς μηνύματα έχουμε ανταλλάξει. Θα τη δω τώρα πρώτη φορά και χαίρομαι πολύ, γιατί η Κατερίνα εύχομαι να πάει πολύ καλά.